Πάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Συνεχίζω την προσπάθειά μου και από την καρδίτσα, σε λίγο και από τα Τρίκαλα, για να κλείσουμε τη συνάντηση με μέλη και φίλους στη Θεσσαλία. Η προσπάθειά μας γίνεται κάτω από τραγικές συνθήκες. Χώρα θρυνούμε καθημερινά δεκάδες από την πανδημία. Δυστυχώς η ατολμία της κυβέρνησης να πάρει γρήγορα μέτρα, όπου η οικονομία μένει ανοιχτή, αλλά υπάρχουν πολύ σκληροί περιορισμοί υγειονομικής προστασίας, έχουν φέρει τα πράγματα στο απροχώρητο. Εγώ σήμερα και εδώ από την Καραδίτσα θέλω ξεκάθαρα να μιλήσω για υποχρεωτικότητα. Τον εμβολιασμό που αφορά δημόσιους λειτουργούς που έρχονται σε επαφή με μεγάλα ακροατήρια. Να σταματήσει το παιχνίδι μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, ο καθένας να ζητά υποχρεωτικότητα για ακροατήριο το οποίο θεωρεί ότι δεν συγκινεί εκλογικά. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από πολιτικά παιχνίδια. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από κάθε πολιτικό κόστος. Και πρέπει όλα τα κόμματα και κυρίως η κυβέρνηση να δείξουν τεράστια υπευθυνότητα. Τεράστια υπευθυνότητα. Και εγώ πραγματικά θέλω να στείλω μία έκκληση σε κάθε πολίτη, ο οποίος για τον οποιοδήποτε λόγο, γιατί μπορεί να υπάρχει φόβος, γιατί μπορεί να υπάρχει παραπληροφόρηση, δεν έχει επιλέξει να εμβολιαστεί, να το κάνει. Να το κάνει. Είναι ένα ζήτημα ανθρωπιάς να βελτιώσουμε τα ποσοστά εμβολιασμού. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι στο 60%, η Πορτογαλία στο 85%, εμείς να θρυνούμε θέση 91 ανθρώπους και αυτοί πολύ λιγότερους, διότι κατάφερα αυτό που δεν καταφέραμε εμείς. Είμαστε 19ο εμβολιαστικό πρόγραμμα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πιο εμβολιασμένη περιοχή του κόσμου. Και κατάφερε μάλιστα να στείλει και μισό δισεκατομμύριο εμβόλια σε φτωχότερες χώρες. Να κάνουμε ό,τι πρέπει να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Τώρα, για τα δικά μας. Ένα σχόλιο για την άνοδο του Κινάλ, που τη δημοσκοπική θα θέλαμε. Ναι. Μας κάνει να αισιοδοξούμε ότι, όπως βλέπετε και στην Καρδίτσα και χθες στη Λάρισα και στον Βόλο και σε όλη την Ελλάδα, αγκαλιάζουμε τις αγωνίες των πολιτών και οι πολίτες, οι δημοκράτες, οι πρωθυπουργοί αγκαλιάζουν την προσπάθεια που κάνουν. Εκτιμώ ότι σε αυτή την περιπέτεια μπορούμε να έχουμε αίσιο τέλος, και το αίσιο τέλος δεν είναι 5 και 12, είναι στις βουλευτικές εκλογές. Για να φέρουμε ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό που θα κάνει την παράταξη μας ξανά πρωταγωνιστή. Έχει ανάγκη η Ελλάδα. Έχει ανάγκη η Ελλάδα τη δημοκρατική παράταξη. Μια παράταξη προοδευτική, προγραμματική, που μιλά για μια πραγματική ελπίδα, την ελπίδα του ρεαλισμού, την ελπίδα του στρατηγικού σχεδίου για όλες τις γενιές. Πιστεύω σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον μπορούμε να επανέλθουμε δυναμικά και να γίνουμε ένα χρήσιμο κόμμα σε μια εποχή πολύ μεγάλων προκλήσεων. Έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός κάτι διαφορετικό. Έχουμε τεράστια ευθύνη να το δώσουμε και όλοι μαζί να πετύχουμε πολύ περισσότερο. Και ένα σχόλιο, επειδή είμαστε σε μια αγροτική περιοχή, τώρα και η Καρδίτσα και η Θεσσαλία. Το τελευταίο διάστημα έχει προκύψει ένα θέμα με κινητοποιητικό πετρέλαιο και με τις ανατιμήσεις που θα κάψουμε. Ξέρετε, η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου το 6,5% του ΑΕΠ είναι ο αγροδιατροφικός τομέας. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 3,5%. Όμως δυστυχώς υπάρχουν τεράστια ελλειμματικά ζητήματα που πρέπει να επιδιορθώσουμε. Και βασικό είναι το κόστος παραγωγής. Δεν μπορεί η Ολλανδία να βγάζει 1.400 ευρώ στο στρέμμα, δεν μπορεί να βγάζει 90 δισεκατομμύρια εξαγωγές, ενώ καλλιεργεί πολύ λιγότερα στρέμματα από ό,τι εμάς. 17 εκατομμύρια αυτοί, 37 εκατομμύρια στρέμματα εμείς. Πρέπει λοιπόν να ρίξουμε το κόστος παραγωγής. Πρέπει να δώσουμε στον αγρότη δυνατότητα μέσα από ουσιαστική διαπαιδαγώγηση και καθοδήγηση του Υπουργείου να γίνει αγρότης επιχειρηματίας, να υπάρχει μια κουλτούρα καινούρια ώστε να διασυνδέσουμε τα προϊόντα μας με τα αγροτικά προϊόντα μας με τον τουριστικό κλάδο, για να έχουμε ανθρώπους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα κράτη που έρχονται μόνιμους πρεσβευτές των αγροτικών μας προϊόντων. Πρέπει να ενισχύσουμε τα μεταποίηση. Είναι αδιανόητο να έχουμε εξαγωγές μόνο 10% του κρασιού. Πρέπει να ασκήσουμε και φορολογικές πολιτικές τέτοιες που να ευνοούμε την παραγωγή και την εξαγωγή των προϊόντων μας. Άρα χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και πιστεύω ότι υπάρχει το περιθώριο, διότι ζούμε σε μια εποχή όπου η αειφορία, η ανάγκη να έχουμε πολιτικές κλιματικές για το περιβάλλον μπορούν να βοηθήσουν την Ελλάδα να γίνει προπύργιο εξαγωγών πρότυπων βιολογικών προϊόντων, πρότυπων ανταγωνιστικών προϊόντων, ώστε να έχουμε περισσότερους αγρότες οι οποίοι μπορούν να μείνουν στον τόπο τους, να παράξουν και να έχουν ένα καλύτερο μέλλον οι οικογένειές τους.